Χαλούμε από όλη την Ελλάδα κόσμο, σωματεία, φορείς, για το συλλαλητήριό μας στις 21 του μηνός Σάββατο, στον κόμβο της Τροφιλιάς, το οποίο διοργανώνεται από το Σωματείο των Λετσινάδων, τις Επιτροπές Αγώνα του κάθε χωριού και τον Αγροτικό Σύλλογο. Θέλουμε να είναι μαζική η κινητοποίηση, να μας βοηθήσει ο κόσμος. Ζητάμε στήριξη από όλο τον κόσμο της Εύβοιας και όχι μόνο, για να δώσουμε μία πρώτη απάντηση στην κυβέρνηση που φταίει, που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Και τις κυβερνήσεις προηγούμενες, οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Όλοι στον κόμβο της Τροφιλιάς, το Σαββάτο της 21 του μηνός, για να δώσουμε, είναι 7 η ώρα, στον κόμβο της Τροφιλιάς, να γίνει όσο πιο μαζικό γίνεται. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια με τη βοήθεια του Σωματείου Ρετσινάδων και τον Αγροτικό Σύλλογο. Δημιουργούμε ομάδες πυρόπληκτων σε κάθε χωριό για να βοηθήσουν στο συντονισμό του αγώνα, στο μοιρασμό της αλληλεγγύης που δεχόμαστε εδώ στην περιοχή, καταγραφή των κατά μέρος προβλημάτων σε κάθε χωριό, ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε στοχευμένα την αλληλεγγύη σπίτι το σπίτι. Αυτές οι επιτροπές. Ναι, έχουμε στήσει σχεδόν σε όλα τα χωριά της περιοχής που έχουν πληγεί. Στη στιγμή από θέμα ζωοτροφών έχουμε μεγάλη ανάγκη σε τριφυλόμπαλες, καρπό, γιατί τα περισσότερα ζώα εδώ στην περιοχή που έχουν επιζήσει ήταν ελευθέρας βοσκής και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα να βοσκήσουν, είναι όλα στάχτη και από καΐδια. Ύστερα θα χρειαστούν και οι τσοπάνδες κάποια βοήθεια σε κάποια τσίγκια, ξύλα κτλ. Αυτές είναι οι ελλείψεις βασικές. Οι μελισσοκόμοι χρειάζονται ζάχαρη, ώστε τα μελίσσα που έχουν επιβιώσει. Έχουν επιβιώσει κάποια δηλαδή. Κάποια μελίσσα που έχουν επιβιώσει, να υπάρξει δυνατότητα να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο να. Γνωρίζετε, μπορούν να υποστείλουν και εδώ ζάχαρη που είστε εσείς. Βεβαίως, εδώ έχουμε τηλέφωνα επικοινωνίας που μπορείτε να στείλετε. Στη διασταύρωση της Τροφιλιάς, εγώ θα πω εδώ. Στροφιλιάς, στον κόμβο της Τροφιλιάς.